Καλημέρα κύριε Παπτσόγλου. Δευτέρα, μία μέρα μετά τις εκλογές. Σαρωτική νίκη, 80%. Γιατί 80%, γιατί σας έδωσε τέτοιο ποσοστό ο λαός του Άργους? Γιατί μάλλον από ό,τι διαφαίνεται η κοινωνία του Άργους, οι συνδημότες, οι συμπολίτες μας έκλεισαν τα μάτια και τα αυτιά στην κινδυνολογία, στη λασπολογία όλη την προεκλογική περίοδο και με καθαρό πνεύμα, αξιολογώντας το έργο μας όλα αυτά τα χρόνια, τη στάση μας, την αξιοπρέπειά μας και το δυναμισμό μας, έκριναν ότι είμαστε ο καλύτερος συνδυασμός, ο πιο αξιοκρατικός, ο πιο δυναμικός, ο πιο συγκροτημένος, ο πιο έμπειρος, που θα μπορεί να συνεχίσει τη διοίκηση του Δήμου Άργους Οριστικού στο ίδιο πνεύμα, με τον ίδιο ρυθμό, συνεχίζοντας αδιάκοπα αυτό το αναπτυξιακό έργο που έχουμε ξεκινήσει από το 2006. Η νίκη διαφαινόταν, το ποσοστό. Η αλήθεια είναι ότι η νίκη διαφαινόταν, αλλά δεν φανταζόταν κανένας ότι θα υπήρχε αυτή η τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Πιστεύαμε ότι το ποσοστό θα ήταν μεγάλο, πιστεύαμε ότι θα ήταν λίγο πάνω από τα συνήθη ποσοστά των δύο προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούσε κανένας να προβλέψει ότι θα φτάναμε στο 80%. Και αυτό αφενός μεν μας ικανοποιεί, αλλά από την άλλη είναι και πολύ μεγαλύτερη η ευθύνη βάσει της οποίας μας εμπιστεύεται ο λαός του Δήμου Άργους Οριστικού για να κάνουμε πράξη όλα που αυτά προγραμματικά έχουμε δηλώσει, έχουμε πιστέψει, έχουμε σχεδιάσει και τα έχουμε αναλύσει. Παρόλο που είστε ο μόνος δήμαρχος από τους τρεις δήμους που συνεχίζετε, τι φέρνει η επόμενη μέρα στο Δήμο Άργους Οριστικού? Η επόμενη μέρα φέρνει συνέχεια προβλήματα, αλλά και είναι μπροστά μας ο σχεδιασμός της υλοποίησης όλων αυτών που έχουμε δρομολογήσει ήδη την προηγούμενη πενταετία και αναλύσαμε πλήρως τον απολογισμό που κάναμε πριν περίπου ένα μήνα. Οι πολιτικές εξελίξεις, οι εθνικές εκλογές που ήρθαν προώρα, αλλάζουν κάτι στα έργα που έχετε ανακοινώσει, σε αυτά που πρόκειται να ξεκινήσουν και αυτά που είναι προς ένταξη? Δεν νομίζω ότι επηρεάζουν κάτι. Άλλωστε το Υπουργείο Εσωτερικών ή τα υπόλοιπα Υπουργεία λειτουργούν υπηρεσιακά, δεν έχει καμία εμπλοκή η πολιτική ηγεσία, άρα κατά την άποψή μου δεν θα υπάρχει κανένα θέμα. Άλλωστε, μάλλον από ό,τι διαφαίνεται, την άλλη εβδομάδα είμαι στην Αθήνα για να δω τι γίνεται και με κάποιες εκκρεμότητες που έχουμε και κατά πόσο πιθανό θα μπορούσε να αποτελέσει τροχοπέδι το θέμα των προώρων εκλογών, αλλά κατά την άποψή μου είναι πως όχι. Και μια τελευταία ερώτηση, πώς διαμορφώνεται τώρα το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, οι έδρες δηλαδή? Διαμορφώνεται από τις 27 έδρες που έχει το Δημοτικό Συμβούλιο, 21 έδρες είναι οι δικές μας, τις προτεραιότητες στον πολίτη, 4 από το συνδυασμό του κ. Μπουρινάρη Δήμος μπροστά και 2 από την Λαϊκή Συσπήρωση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.